Καλό απόγευμα, θα σας πούμε. Καλώς ήρθατε λοιπόν ξανά στην παρέα μας και ελάτε όλοι μαζί να υποδεχτούμε τους δικούς μας συναδέλφους. Ξέρουμε πολύ καλά ότι μια μερίδα του κόσμου κοιτάνε λίγο καχύποπτα και με μισό μάτι τους δημοσιογράφους. Υπάρχει και το πολύ γνωστό σύνθημα που αφορά τη φάρα μας. Κάποιες φορές υπάρχουν κάποιοι που δικαιώνουν όλα αυτά που μας λέτε και μας λούζετε. Υπάρχουν όμως και φωτεινά παραδείγματα. Δεν θα μιλήσουμε αμιγώς για τα ελαττώματα της φυλής μας, με αφορμή μια εξαιρετική θεατρική παράσταση που κάνει αυτοκριτική και στην ενημέρωση και στην πλήση εγκεφάλου και είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Οι δημοσιογράφοι σας καλούν να δείτε καλό θέατρο και να συστήσουμε τους ανθρώπους που είναι στην παρέα μας. Είναι η Κατερίνα Ιμιναδάκη, καλώς ήρθες. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάχημη δημοσιογράφος, Κατερίνα, πόσα χρόνια? 25. 25, από το 1991 τον Αύγουστο. Λοιπόν, ο δίπλα κύριος δεν είναι δημοσιογράφος, ασχολείται χρόνια με το θέατρο, σκηνοθετεί την παράσταση. Πού πήγες και έμπλεξες, Γιώργο Αντωνάκη, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές. Πρέπει να πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος με αυτή την ομάδα και ιδιαίτερα επίσης με αυτό το έργο. Ένα δύσκολο έργο, το οποίο οι συνάδελφοί σου, Στέλιο, μπορώ να πω τα πήγαν μια χαρά. Και θα τα πάνε ακόμα καλύτερα στο Σανίδι. Στην παρέα μας είναι η Ελένη Ιβακεθιανάκη. Γεια σου, Γεια Ελένη. Γεια σας και από μένα. Καλώς σας βρήκαμε. Είναι από τα ιδρυτικά μέλη και Βεβαίως. Από τις πρώτες που είπαν εκτίθεμαι που εκτίθω με δημοσιογραφικά, θα πάω να εκτεθώ και θεατρικά και να καλωσορίσουμε για άλλη μια φορά τον Δημήτρη τον Κολοτούρο, συνάδελφος, δημοσιογράφος. Καλησπέρα. Από την Αθήνα, πόσα χρόνια στην Κρήτη, Δημήτρη? 5,5 πλέον. Ήρθες για να μείνεις. Έτσι φαίνεται, αφού με αγκαλιάσατε. Λοιπόν, θέλω να πω τον τίτλο της παράστασης, «Εθνικότητά μου, το χρώμα του ανέμου». Ναι. Μία πρόσκληση από 13 έως 18, συγγνώμη, για να δούμε αυτό το έργο που το λέγαμε και πριν που πούμε στον αέρα. Πολλοί δεν το γνωρίζουν. Ναι, και είναι ένα βιβλίο του Ματέι Βυζνιέκ. Μας το πρότεινε ο Γιώργος. Ρουμάνος ο συγγραφέας, ο οποίος ζει τα τελευταία χρόνια στο Παρίσι. Έχει έρθει σε επαφή και γνωρίζει ο Γιώργος Αντωνάκης, ο οποίος θα σας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό που εγώ μπορώ να σας πω είναι το εξής. Διαβάζοντας το βιβλίο του Βυζνιέκ, ανακαλύψαμε ένα κόσμο τον οποίο πολλοί από εμάς, με τον οποίο πολλοί από εμάς δεν είχαν έρθει σε επαφή. Ο λόγος του πολύ ιδιαίτερος. Σαρκασμός, ηρωνία, κοινικότητα, πολύ σκληρές εικόνες μέσα από ένα εξαιρετικά ποιητικό λόγο. Ποίηση στην πεζογραφία, αλλά που δημιουργεί τόσο σκληρές εικόνες που κλαις πραγματικά διαβάζοντάς τες. Μπορεί να τρέχουν τα μάτια σου. Ένας άνθρωπος που έφυγε επί Τσαουσέσκου από τη χώρα του. Καταλαβαίνουμε, δεν χρειάζεται φαντάζομαι λεπτομέρειες. Πολιτικός πρόσφυγας. Πολιτικός. Έτσι. Και αυτό το πράγμα δεν μπορεί παρά να περνάει μέσα από τα κείμενά του, βιώματα δηλαδή, που φέρνει τον εμφύλιο, που φέρνει τον κοινωνικό αυτισμό, γιατί αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω με τη λέξη κοινωνικός αυτισμός. Απομονώστε τις λέξεις και θα δημιουργήσετε εικόνες. Που μιλάει για την προσφυγιά, για σκεφτείτε πόσο επίκαιρο. Κείμενα μικρά τα οποία τα έκανε βιβλίο, όταν λοιπόν εμείς το διαβάσαμε, γιατί μας το έδωσε ο Γιώργος το βιβλίο, κυριολεκτικά αγαπήσαμε, το αγαπήσαμε. Δεν μπορούσαμε να επιλέξουμε κάτι διαφορετικό, αυτό έγινε πριν από 1,5 περίπου χρόνο. Κληθήκαμε λοιπόν να ανεβάσουμε αυτό, δεν μπορούσαμε να διαλέξουμε κάτι άλλο, διαλέξαμε αυτό. Και ερχόμαστε στο σήμερα, να ανεβάζουμε αυτή την παράσταση και είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Και επειδή σε άκουσα πριν, να σου πω κάτι, Στέλιο. Οι δημοσιογράφοι, αυτοί που θέλουν να λέγονται δημοσιογράφοι και που μπορούν να κοιτάνε τον κόσμο κατάματα, μπορούν και να αυτοσαρκαστούν. Και αυτό είναι και χαρακτηριστικό των ευφυών ανθρώπων. Και ναι, κατάλαβα, και των έντιμων ανθρώπων. Και αυτών και των έντιμων επαγγελματιών. Εμείς δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε. Ευτυχώς. Και αν υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία στο χώρο μας μπορεί να μην είναι τέλος πάντων και τα πιο ορθά,
Να σου πω και κάτι. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που δεν κάνουν τα ορθά. Και μπορούμε και να τα υπογραμμίζουμε. Να τα χτυπάμε και με bold. Λοιπόν, ένα κείμενο λογοτεχνικό που το μεταφέρετε στο θεατρικό σανίδι. Και αν κατάλαβα καλά, είναι σπονδυλωτές διαφορετικές μικρές ιστορίες. Για πες μας, Γιώργο, πώς έγινε όλο το εγχείρημα. Ο Ματέιβις Νιέκ βεβαίως είναι ένας πολύ σπουδαίος ποιητής και για τη Γαλλία. Αυτή τη στιγμή... Τη δεύτερη του πατρίδα, έτσι. Τη δεύτερη του πατρίδα, βεβαίως. Αυτή τη στιγμή παίζονται έργα του σε περισσότερες από 30 χώρες, πρωτεύουσες, κρατών. Λογοτέχνης, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας, δημοσιογράφος, 30 χρόνια δημοσιογράφος. Και τώρα δημοσιογραφεί στο Παρίσι, σε ένα από τα πιο σημαντικά ραδιόφωνα του Παρισιού. Το έργο του αυτό, «Ο εθνικότητά μου, το χρώμα του ανέμου», αποτελείται από 10 μονόπρακτα. Δεν είναι ένα λογοτεχνικό κείμενο, δεν μια νουβέλα, ένα διήγημα που το μεταφέρουμε στη σκηνή. Είναι θεατρικά κείμενα, μικρά, τα οποία το καθένα έχει και μια στόχευση σε θέματα, προβλήματα της καθημερινότητας σε όλο τον κόσμο. Τα οποία έργα, το οποίο αυτό έργο το είχατε εσείς ανακαλύψει πριν και θέλατε κάποια στιγμή. Να σας πω, με το Ματέι το Βιζνιέκ, αυτό το σημαντικό συγγραφέα, η επαφή μας ξεκινάει από την προηγούμενη χρονιά. Η προηγούμενη παράσταση και η πρώτη στο Ηράκλειο αυτού του συγγραφέα ήταν το έργο που έκανα με τους φοιτητές πέρυσι. Η λέξη πρόοδος στο στόμα της μητέρας μου ηχούσε πολύ φάλτσα. Ήδη λοιπόν οι Ηρακλειώτες γνωρίζουν, έχουν έρθει σε επαφή με αυτόν τον κορυφαίο συγγραφέα, γνωρίζουν τη σκέψη του, την ποίησή του, τον τρόπο που αναπτύσσει τα θέματα του. Έτσι λοιπόν η επαφή που ξεκίνησε πέρυσι και η προσωπική, μπορώ να πω, διότι μου στέλνει και τα έργα του, τα καινούργια, και πρέπει να πω ότι το τελευταίο έργο, το οποίο μεταφράζεται αυτή τη στιγμή από την Έρση τη Βασιλικιώτη, η οποία είναι η μόνιμη μεταφράστριά του εδώ στην Ελλάδα, είναι πάνω στα θέματα τα προσφυγικά, ένα εξαιρετικό έτσι κείμενο, όπως και όλα τα άλλα. Η Έρση λοιπόν μου πρότεινε, με την Έρση πρέπει να πω ότι είμαστε μαζί από την εποχή του Πολυτεχνείου, είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης και μεταφράστρια. Από εκείνα τα χρόνια κρατάμε μία σχέση. Έτσι λοιπόν μου πρότεινε αυτό το οποίο έχει μεταφράσει και έχει, πρέπει να σας πω, τα έχει ανεβάσει με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και τα δύο έργα και άλλο ένα. Λοιπόν, μου λέει, Γιώργο, αυτό εδώ θα στο στείλω, διάβασέ το. Το διάβασα και τρελάθηκα και είπα αμέσως στα παιδιά, διαβάστε το να δούμε. Από τότε... Και τα έφερε έτσι... Η συγκυρία, δεν θα πω η τύχη, ενώ το είχατε επιλέξει ένα χρόνο πριν, το δουλεύετε μεθοδικά, το μελετάτε, το ονειρεύεστε και το χτίζετε πρόβα με την πρόβα, μέσα σε αυτούς τους περίεργους καιρούς που ζούμε, να είναι επίκαιρο όσο ποτέ. Ναι, πολλές φορές η επικαιρότητα σε ξεπερνά χωρίς να το καταλαβαίνεις. Δεν μπορούσαμε δηλαδή να φανταστούμε όταν... το κομμάτι της προσφυγιάς είναι ένα από αυτά, έτσι. Αλλά όταν το δουλεύαμε δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι φτάνοντας τώρα παραμονές της πρεμιέρας, ότι αυτό το πράγμα στη χώρα μας ειδικά θα έχει πάρει τόσες τρομακτικές διαστάσεις με ευρωπαϊκό αντίκτυπο και βέβαια με την όποια αντιμετώπιση υπάρχει. Και γι' αυτό πιστεύουμε και επειδή κάνει πολιτικό θέατρο ο συγγραφέας και καταγράφει τις υπαρξιακές αγωνίες που έχουμε όλοι. Γι' αυτό είναι σημαντικό να το δει, όχι να έρθει να δει εμάς ο κόσμος, να έρθει να γνωρίσει αυτό το κείμενο, αυτό το λόγο, γιατί θα ξαφνιαστεί ως προς τι, ότι θα δει μπροστά του γνώριμα προβλήματα της καθημερινότητας, δοσμένα με ένα τελείως απρόσμενο τρόπο και λόγο. Και αυτό είναι το πιο εκπληκτικό από όλα.
Γιατί πολλές φορές έχουμε δει για την προσφυγιά, για την αποξένωση, για το πώς οι διάφορες ιδεολογίες, τα καθεστώτα μας κάνουν μια πλήση εγκεφάλου, μας καθυλώνουν ως ανθρώπους και προσωπικότητες. Εδώ θα το δούμε, θα τα δούμε όλα αυτά με έναν τρόπο πολύ διαφορετικό. Δημήτρη, απαιτητικό έργο. Απαιτητικό, όχι περισσότερο από κάποια άλλα. Ιδίως τα σκηνικά, ας πούμε, θα δείτε όσοι το έρθετε να το παρακολουθήσετε ότι είναι πολύ λιτό. Αλλά ερμηνευτικά. Είναι ερμηνευτικά, χρειάζεται οπωσδήποτε για να αποδώσουμε το κείμενο. Είναι δυνατά κείμενα όλα. Εγώ είχα την τύχη πέρσι με τον Γιώργο, ήμουνα και στην παράσταση την προηγούμενη του Βυζνιέκ, οπότε είχα την τριβή και στο προηγούμενο του έργο και μ' αρέσει πολύ. Νιώθω δηλαδή περήφανος που συμμετέχω σε αυτή την παράσταση. Κατερίνα, μιλήσαμε λίγο για την Εφηία, δημοσιογράφος ο ίδιος και λίγο νομίζω ξέρει το πράγμα από μέσα. Εμείς σαν επαγγελματίες καλούμαστε να ελέγξουμε τις εκάστοτε εξουσίες και να δώσουμε στον κόσμο την αλήθεια της είδησης. Επίσης περίεργη συγκυρία με όλα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Είναι ξεκάθαρο πια, ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο, ότι παίζεται χοντρό παιχνίδι από μερίδα, αν θέλεις, μέσων, καναλιών και τα λοιπά σε σχέση με την ενημέρωση. Θέλει κότσια ο δημοσιογράφος να αυτοσαρκάζεται αυτό. Ναι, εγώ σου είπα και πριν, θεωρώ ότι ο σαρκασμός και η ειρωνία είναι χαρακτηριστικό ανθρώπων οι οποίοι διαθέτουν, για να το ανεχτείς και για να το κάνεις, πρέπει να έχεις ένα δείκτη ευφυΐας. Διαφορετικά δεν γίνεται. Ο Βυζνιέκ το αποδίδει συγκλονιστικά μέσα στο κείμενο. Και ο σύγχρονος άνθρωπος, Στέλιο μου, και μέσα στο δικό μας το χώρο, ο οποίος κακά τα ψέματα είναι ένας χώρος σχετικά συντηρητικός, για να το κάνει αυτό το πράγμα, θέλει στο μάχη. Κατάλαβες, εμείς δεν έχουμε τέτοια θέματα. Εντάξει, και το σαρκασμό και την ειρωνία. Εκεί που πρέπει και εκεί που σηκώνει. Κανένα πρόβλημα. Ξέρεις γιατί? Δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε. Εδώ είμαστε. Τα συζητάμε, τα λέμε. Εξάλλου, οι δημοσιογράφοι της ελληνικής περιφέρειας ξέρουν τη δουλειά τους και την κάνουν πολύ ωραία, πολύ έντιμα και πολύ καθαρά. Εντάξει, είναι και νομίζω σαφές αυτό που λέω. Σαφέστατο. Και επειδή είμαστε μικρές κοινωνίες, ο κόσμος μας ξέρει. Δεν γνωριζόμαστε όλοι. Να. Είμαστε πρόσωπο με πρόσωπο καθημερινά. Δεν έχω δει εγώ. Όλοι κυκλοφορούμε στο Ηράκλειο, στο Λεωφόρο Δικαιοσύνης, στα Χανιά, στους κεντρικούς δρόμους. Δεν έχω δει εγώ κανένα να κυκλοφορεί ούτε με φημέ τζάμια, ούτε με αστυνομικούς. Μια χαρά κυκλοφορούμε όλοι, ωραία και καλά. Έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχουν εδώ κρυφά παιχνίδια και κρυφές ατζέντες και ένα θέμα το οποίο έτσι είναι, επειδή είπες για τις ιδιαιτερότητες. Και αυτό φαίνεται. Ένα θέμα λοιπόν το οποίο Βυζνιέκ το προσεγγίζει πολύ ωραία, φαίνεται μέσα από τις πλήσεις εγκεφάλου. Είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι μέσα στο κείμενο, το οποίο θα το δείτε κι εσείς. Επίσης, γιατί το κάνουμε πολύ, το υπογραμμίζουμε πολύ. Θέλω να προσθέσω σε αυτό που λέει η Κατερίνα, ότι δεν είναι μόνο το κομμάτι, δηλαδή το έργο δεν αφορά ότι οι δημοσιογράφοι ή κάποιοι δημοσιογράφοι που καθοδηγούν ιδεολογίες και τα λοιπά. Δεν είναι μόνο. Αυτή είναι ένας τροχός μιας άμαξας. Δηλαδή θέλει να σου δείξει ότι τα καθεστώτα, αυτό που είπα και πριν, τα καθεστώτα όπου και αν βρίσκονται, οι ιδεολογίες όπου και αν βρίσκονται, πώς μπορούν να κατευθύνουν τους ανθρώπους. Και κάπου είχα διαβάσει που είχε πει ο Βυζνιέκ, επειδή τώρα ακριβώς υπάρχουν αυτές οι ανακατατάξεις, οι τεράστιες γενικότερα, και μου έδωσε μια δεύτερη σκέψη αυτό. Κάπου έλεγε λοιπόν ότι το 87, όταν ετοιμαζόταν να φύγει στη Γαλλία να ζητήσει πολιτικό άσυλο, δεν μπορούσε να φανταστεί, πίστευε, όπως και όλος ο κόσμος στη χώρα του, ότι η δυναστεία των Τσαουσέσκου θα κρατούσε 1000 χρόνια. Και όμως, 2 χρόνια μετά, όχι μόνο έπεσε το καθεστώς, αυτός σκοτώθηκε σε το σκυλί, κατέρευσε ένας ολόκληρος κόσμος 2 χρόνια μετά. Ναι. Αυτό δηλαδή, ήθελα έτσι να το αναφέρω, γιατί συμβαίνουν πράγματα στην εποχή μας που τα θεωρούμε ότι θα κρατήσουν για
Για πάντα, για δεν υπάρχει πάντα. Ή για πολλά χρόνια, και όμως δεν ξέρουμε πώς θα γίνουν κάποιες ανακατατάξεις και πότε. Έχετε άγχος για την πρεμιέρα? Άγχος τώρα. Άγχος. Άγχος έχουμε. Ας μην το συζητήσουμε. Είναι πολύ πονεμένη ιστορία. Γιατί έχουμε άγχος? Γιατί είναι ένα κείμενο απαιτήσεων, το είπε ο Δημήτρης πριν. Και γιατί θα θέλουμε ο κόσμος που θα έρθει, εμείς να σταθούμε αντάξει στο κείμενο αυτό το οποίο καλούμαστε να αποδώσουμε. Δεν είμαστε ηθοποιοί. Είμαστε δημοσιογράφοι, είμαστε άνθρωποι που εργαζόμαστε καθημερινά στη δουλειά μας και το απόγευμα καλούμαστε να πάμε να εκτελέσουμε τις εντολές που θα μας δώσει ο Γιώργος Αντωνάκης και θέλουμε να είμαστε συνεπείς και αξιοπρεπείς πάνω στο σανίδι. Αυτό. Και θέλουμε να το κάνουμε όμορφα και με την ψυχή μας. Αυτό πόσο αντιληπτό μπορεί να γίνει, πιστεύω. Έτσι δεν είναι, Γιώργο? Εγώ πρέπει να πω ότι αυτή εδώ η παραγωγή, Στέλιο και Αγγελική, έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας παραγωγής ενός επαγγελματικού θεάτρου. Με ποια έννοια το λέω? Με τον συγγραφέα έχουμε επαφή. Ανταλλάσσουμε email πάνω για αυτή τη δουλειά. Με μας την... παραχώρησε τα δικαιώματα του... με του... την μεταφράστρια επίσης. Να μην πω για τη δουλειά τη δικιά μας. Πιστεύω πάντως ότι όλα τα παιδιά έχουν δώσει τον καλύτερο εαυτό τους. Από εκεί και πέρα και τα άλλα στοιχεία της παράστασης. Ο Δημήτρης ο Σφακιανάκης έγραψε πρωτότυπη μουσική για την παράσταση, μια εξαιρετική μουσική. Οι Χρώες, η ομάδα Χρώες τραγουδά και θα ακούσετε αυτή την εξαιρετική μουσική. Δηλαδή σπάνια σε ερασιτεχνική θεατρική παράσταση μπορείς να δεις πρωτότυπη μουσική η οποία μάλιστα θα παρουσιαστεί σαν ολοκληρωμένο έργο το καλοκαίρι. Ο Δευκαλίωνας ο Μανιδάκης, ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης στο βίντεο, τη φωτογραφία, διότι πρέπει να σας πούμε ότι υπάρχουν στοιχεία βίντεο μέσα. Είναι εναλλάξ αυτά τα δύο στοιχεία υπάρχει. Δηλαδή, και όλα αυτά τα έκανε σε συνεργασία μαζί μας ο Δευκαλίωνας, ο οποίος είναι μια εξαιρετική περίπτωση για το θέατρο. Μας είχε βοηθήσει και πέρυσι στην παράσταση. Θέλω ο Δημήτρης να μας θυμίσει τις μέρες που θα είστε στο θεατρικό σταθμό. Και να πούμε και λίγο για το φιλανθρωπικό χαρακτήρα της παράστασης. Ότι, εντάξει, συλλέγουμε τρόφιμα και φάρμακα. Όχι, φάρμακα. Να το πούμε γιατί είναι αντί εισιτηρίου και είναι προς τιμή σας που το ξανακάνετε. Ναι, έτσι είχαμε κάνει και την προηγούμενη δουλειά των δημοσιογράφων. Είναι 13 την Κυριακή, δηλαδή είναι η πρεμιέρα. Έως και τις 18. Καθαρά Δευτέρα και καθαρά, και καθαρά Δευτέρα. Βράδυ. Ρεπό δεν έχει. Βράδυ, δεν υπάρχει ρεπό. Και καθαρά Δευτέρα, 9 η ώρα το βράδυ στο θεατρικό σταθμό. Με απενιστήσιμα. Δεν προτείνεται για παιδιά, για πολλοί γονείς. Είναι λίγο βαριά η παράσταση. Θα λέγαμε κάτω το 15 να αποφύγετε να φέρετε τα παιδιά σας. Όχι για κανένα άλλο λόγο. Ενδεχομένως κάποια πράγματα να μην γίνουν αμέσως αντιληπτά. Ενδεχομένως κάποιες λεξούλες να πείτε, μα γιατί δεν μας το είπατε. Μην τα φέρετε λοιπόν τα παιδιά σας, γιατί κάποιες λεξούλες μπορεί να τους πέσουν λιγουλάκι βαριές. Ας το αποφύγουμε καλύτερα. Το λέω κομψά. Λοιπόν, δεν είναι μόνο οι λέξεις. Γιατί και εμείς τη μιλάμε την νεοελληνική και τα γαλλικά άπτεστα. Ας το αποφύγουμε λοιπόν. Γιατί δεν είναι. Εντάξει, δεν αρμόζει σε κάποιες ηλικίες. Τρόφιμα μακράς διάρκειας, τα οποία θα δοθούν στο παντοπολείο της περιφέρειας Κρήτης, θα δοθούν στο δημοτικό παντοπολείο, στο Ηράκλειο, και μία βραδιά τα τρόφιμα, που εκτιμάται ότι είναι κάθε βράδυ περί τον ένα τόνο, θα τα στείλουμε με το καραβάνι των Δήμων Ηρακλείου στην Ιδωμένη. Εντάξει, δηλαδή θα πάνε Ιδωμένη, Δήμος Ηρακλείου και περιφέρεια Κρήτης. Κοινωνικά παντοπολία και στην Ιδωμένη. Έτσι, και στην Ιδωμένη. Θέλουμε να καλύψουμε όσο περισσότερες ανάγκες μπορούμε. Το κάνουμε με την καρδιά μας. Εμείς δεν θέλουμε ούτε χρήματα, δεν θέλουμε τίποτα. Θέλουμε τα τρόφιμα να πάνε σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Θέλουμε να έρθετε με ένα χαμόγελο και με ένα χειροκρότημα, βρε αδερφέ, και να στείλουμε και 5 μηνύματα, τα οποία ειλικρινά θα πιάσουν τόπο, γιατί είμαστε σε μια εποχή που, αν μη τι άλλο, το μήνυμα τελικά είναι αυτό που μετράει.
Και αυτή την κουβέντα την κρατάμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε Γιώργο, πανέτοιμη για την καστρινή απόκρια για το μεγάλο φινάλε. Αύριο, λοιπόν, αύριο Σάββατο 12 του μήνα στις 4 η ώρα ξεκινάει η παρέλαση από τη συμβολή της Λεωφόρου Καλοκαιρινού και για Μαλάκια Αγίου Μηνά. Από εκεί θα έχουμε την αφετηρία. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Αλλάζετε λίγο τη διαδρομή. Την κάνουμε λίγο πιο σύντομη. Όμως θα διανύσουμε την Καλοκαιρινού την είδη στη δικαιοσύνη και θα κυκλώσουμε την πλατεία Ελευθερίας και στο τέλος θα υπάρχει πάνω στην πλατεία μια εξέδρα με συγκροτήματα και περιμένουμε όλα τα σχήματα να μείνουν, να μην φύγουν, για να συνεχίσουμε το πάρτι μέχρι αργά. Καλή επιτυχία, για αυτό θα πω, γιατί για το θέατρο δεν το λέμε, το έχω μάθει, το έχω κάνει πολλές φορές λάθος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε. Θα είμαστε εκεί.